αυτές τις αλλαγές, ποιες είναι αυτές έτσι που μπορεί να έρθουν και να δημιουργήσουν ένα καλύτερο σκηνικό για την περιφέρεια και να εκμεταλλευτεί και η περιφέρεια αυτή την δυνατότητα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θέμη Μπάκα, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτημάτων Μεσητών. Κύριε Μπάκα, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Δημητρούλη. Καλώς ήρθατε. Μας είχατε μιλήσει για μια τέτοια προοπτική, για την ανάγκη μάλλον να υπάρξουν αλλαγές προκειμένου να ευνοηθεί από αυτήν την νομοθεσία και η περιφέρεια της χώρας. Ποιες αλλαγές δρομολογούνται? Αυτή τη στιγμή για να υπάρχουν πλέον κίνητρα στους επενδυτές, αυτό που κάνει η κυβέρνηση στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο του Golden Visa, με κοινή υπουργική απόφαση πλέον θα καθορίζονται τα όρια επένδυσης σε ακίνητη περιουσία σε περιοχές, περιφέρειες εκτός Αθηνών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όπως γνωρίζουμε όλοι μας, η Golden Visa κάποιος για να πάρει την έννοια διαμονής πενταετίας χρειάζεται περίπου, χρειάζεται πάνω από 250.000 ευρώ και 1 ευρώ επένδυση. Ναι. Πλέον με τις νέες ρυθμίσεις που θέλει να κάνει αυτή η κυβέρνηση, με κοινή υπουργική απόφαση θα ορίζονται τα όρια, άρα θα μιλάμε για ποσά κάτω από 250.000 ευρώ. Δηλαδή, θα λέω ότι π.χ. στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην περιφέρεια της Ελλάδας, στην περιφέρεια Ηπείρου, θα θέλουμε π.χ. 180.000 ευρώ, 210.000 ευρώ όριο αγοράς ακινήτου από ξένους επενδυτές. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, πάρα πολλά ακίνητα έχουν μείνει ξεχασμένα στην περιφέρεια. Και το 85% των αγοροπολισιών των ακινήτων που έχουν πραγματοποιούνται από τους ξένους μόνο στο νομό Αττικής. Ελάχιστα ακίνητα αγοράστηκαν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά. Συγκεκριμένα, να σου πω, κύριε Δημητρούλη, ότι στην Κόρινθο έχουν δοθεί 62 άδειες διαμονής. Όχι 62 αγοροπολισίες, 62 άδειες, που σημαίνει ότι έχουν αγοραστεί περίπου 15 ακίνητα. Ναι. Δηλαδή, σε ένα πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα του 2014-2019, έχουν πουληθεί 15 ακίνητα. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι αν ρίξεις δηλαδή, αν πέσει δηλαδή το όριο, το πλαφόν που μπορεί να αποκτήσει κανείς την Golden Visa, αλλά στην περιφέρεια ή διαφορετικά ποσά ανά περιφέρεια, θα έχεις και θα προσελκύσεις και επενδυτές και στην περιφέρεια. Ναι, κυρία Δημητρούλη, δεν έχουν όλοι οι επενδυτές το ποσό 250.000 ευρώ. Σαφώς. Παρένθεση, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι πολύ ή λίγο, εντάξει. Είναι ανάλογα τη χώρα και ανάλογα τις δομές κάθε χώρας. Σωστά. Το θέμα είναι το εξής, ότι προσελκύουμε επενδύσεις οι οποίες έχουμε ανάγκη να πάνε στην περιφέρεια και να κινηθεί και να στηριχθεί η οικονομία της περιφέρειας. Συγκεκριμένα, κυρία Δημητρούλη, αυτή τη στιγμή η περιφέρεια της Ελλάδος, που δεν τυχαία να την γνωρίζω, έχει μείωση 25% του ΑΕΠ Μάλιστα. της περιφέρειας. Συγκεκριμένη περιφέρεια έχει τη μεγαλύτερη ανεργία αυτή τη στιγμή. Ενώ Μάλιστα. ταυτόχρονα είναι μια περιοχή η οποία έχει καταπληκτικές παραλίες, που έχει όλες τις υποδομές. Ναι, που μπορείς να προσελκύσεις και ένα άλλο είδους τουρισμού και ένα άλλο επίπεδο τουρισμού, έτσι. Διότι όλες όταν θα πάνε να επενδύσεις ένα ακίνητο, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περιφέρεια, δεν θα περιοριστείς την επένδυση του ακινήτου του, αλλά θα ζήσει κιόλας εκεί, έτσι. Ακριβώς. Κύριε Δημητρούλη, το θέμα ποιο είναι όμως. Θέλουμε να δούμε αυτή τη στιγμή πόσο ενεργές και πόσο ενεργοί θα είναι οι περιφερειάρχες αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να κινηθούν για να αποτελέσουν συγκεκριμένες περιοχές οι δικές τους κομμάτι της Golden Visa. Πότε θα πιστεύετε ότι θα το έχουμε έτσι μια καλύτερη, μια Ευρώπη? Θεωρούμε μέσα στο Νοέμβριο, κυρία. Μέσα στο Νοέμβριο. Και να σου πω και κάτι. Είναι πολύ φτηνά τα ακίνητα στις συγκεκριμένες περιοχές. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Να μην πάνε να επενδύσουν στα ακίνητα στις συγκεκριμένες περιοχές όπως επένδυσαν πολλοί Κινέζοι στην Αθήνα με υπερτιμολογίες των ακινήτων. Άρα να γίνουν πραγματικές επενδύσεις. Άρα να δημιουργηθεί και αυτός ο νοητικός μηχανισμός που απαιτείται όταν μιλάμε για ακίνητο με στόχο του Golden Visa. Μάλιστα. Ως προς τα νεόθυμη ταμεία κουβέντα. Το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε πει ότι το περιμένουμε και μάλιστα είχαμε πει ότι δεν θα είναι από τόσο, δεν θα είναι από τόσο παλιά. Περιμέναμε μια πιο πρόσφατη δηλαδή ρύθμιση, δηλαδή τα νεόδημητα από το 13 και μετά. Τελικά ήρθε από το 6 και μετά. Νεόδημητο, κυρία Δημητρίου, από το 6 και μετά, μιλάμε για 13 ετών ακίνητα. Νεόδημητο είναι σχετικά, δεν είναι νεόδημητο, κύριε Δεν είναι νεόδημητο, κυρία Δημητρίου, γιατί το 2005 πήγατε να αγοράσετε ένα ακίνητο εσείς για να διαμείνετε την οικογένειά σας. Αν σας έλεγα το ακίνητο του 1993, θα το παίρνατε. Τότε.
τότε. Τώρα. Γιατί νεόδημο το θεωρούσατε ότι είναι το ακίνητο που είναι 2-3 ετών. Ναι. Άρα ένα ακίνητο 13 ετών, να καταλάβει ο κόσμος, έχει και συντελεστεί παλαιότητας πια. Μάλιστα. Έχει συντελεστεί από μείωση αξίας. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχει γίνει όσον αφορά το ΦΠΑ, την αναστολή της υπέρχου 40% στα απόλυτα ακίνητα γενικότερα, ακίνητα μέχρι το 2006 και σε όσα θα χτιστούν εντός της τριετίας. Το θέμα και Δημητρούλου είναι το εξής. Όταν ένα ακίνητο έκανε 100.000 ευρώ, ναι. 124.000 ευρώ, αν έκανε 124.000 ευρώ το ΦΠΑ, πριν 6 μήνες είχε πάει ο διαφθορόμενος αγοραστής να δώσει το συγκεκριμένο ακίνητο. Ναι. Τώρα πλέον με την αναστολή του ΦΠΑ θα δούμε τη μείωση τιμής, δηλαδή θα δούμε τα 124.000 να γίνουν 100. Αυτό και Δημητρίου είναι το πιο σημαντικό που αφορά την αγορά, τη δική μας σύστηματα αγορά. Το ελπίζουμε. Διότι το ελπίζουμε. Θα φτάσει αυτή η μείωση πραγματικά στον ενδιαφερόμενο. Δηλαδή, αυτό είναι το κλειδί πάντα όταν μιλάμε για το ΦΠΑ. Αυτό είναι το κλειδί. Είναι να μπορέσουν να γίνουν αγοροπολισίες στο συγκεκριμένο ακινήτων. Για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει κάτι στις τιμές. Γι' αυτό το έγινε κιόλας. Θέλουμε να δούμε αν θα γίνει πρώτον. Δεύτερον, αν στο νομοσχέδιο, κυρία Δημητρούλη, υπάρχει η ιδιολογική του ελεγκτικού μηχανισμού. Τρίτον, θα δούμε στις αγγελίες τους κατασκευαστές να αναφέρουν τιμή προαναστολής, τιμή μετά-αναστολής. Δύσκολο. Λοιπόν, για να μην έτσι έχουμε ψευδεστήσεις, νομίζω ότι αλλά θα πρέπει τουλάχιστον η αγορά να μην δημιουργήσει νέες εστρεβλώσεις. Εστρεβλώσεις, κυρία Δημητρούλη, έχουμε από την πρώτη στιγμή που συζητάμε αυτό το κομμάτι, να ξέρετε. Μάλιστα, μάλιστα. Και θα δούμε και μειώσει το τιμών στα ακίνητα το 1995 μέχρι το 2005 κατασκευή, δηλαδή ακίνητα αυτή τη στιγμή περίπου 25 ετίας. Πραγματικά θα δούμε μειώσει το τιμών τους και θα δούμε ότι θα περιμένουμε με αγωνία να δούμε τους νέους δείκτες της Τράπεζας Ελλάδος το τελευταίο τρίμηνο του 19, να δούμε τις δείκτες τιμών των ακινήτων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπάκα. Να είστε καλά. Να είστε καλή καλά. Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό τριήμερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.